Γεια και χαρά σε όλους σας. Βρισκόμαστε στην πρώτη μέρα του 16ου Euro. Από τις 55 χώρες μέλη της UEFA που ξεκίνησαν τα προκριματικά, οι 24 κατάφεραν να είναι στη σημερινή γιορτή. Η σημερινή έναρξη είναι σημαντική, καθώς μπαίνουμε σε μια νέα εποχή για το Euro. Να θυμίσουμε πως το 2... Πολύ σωστά, εδώ υποδεικνύεται το φάουλ. Σαούλ. Ο παίκτης έκανε μια καλή κούρσα, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Και ξαφνικά η άμυνα βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Θα σουτάρει για γκολ. Αστόχησε στο σουτ. Πολύ θεαματική αυτή η αντεπίθεση. Παραλίγο να αποδώσει και καρπούς. Μπράβο τους. Τιάγκο θα κάνει τη μακρινή παλιά. Και δίνει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα. Βάζει δύναμη ο τερματοφύλακας και στέλνει μακριά την μπάλα. Πολύ καλή επέμβαση. Θα ανακουφίσει τους συμπαίκτες του, τουλάχιστον προσωρινά. Αυτό είναι φάουλ. Πάσαμε αξιώσεις για Σέρχιο Ράμος. Πόσο σιώταμε το φύλακας. Είναι πραγματικά εκπληκτικός. Εδώ όλοι νομίσαμε ότι η μπάλα θα έμπαινε γκολ. Και ναι, τον βρήκε όμορφα αυτή η πάσα. Ιμπραήμοβιτς προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Έξυπνη η πάσα του συμπαίκτη του. Να δούμε αν θα κάνει κάτι καλό εκεί. Καλά το πήγε μέχρι ένα σημείο, αλλά τελικά τα έκανε θάλασσα. Ιμπραήμοβιτς θα χάσει τελικά τον βηματισμό του. Η μπάλα θα βγει πλάγιο. Δοκιμάζει ένα. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Βγαίνουν μπροστά. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Ο παίκτης έκανε μια όμορφη κούρσα προς την μπάλα, αλλά μάλλον δεν είχε αρκετές δυνάμεις για να βγάλει και το σούτ. Υπέροχη κίνηση. Σημαδεύει στην καρδιά της άμυνας. Αλλαγή παιχνιδιού. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Ευκαιρία ο Άλβαρο Μωράτα. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Ευκαιρία. Τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Η Σουηδία θα πάει στην ανάπαυλα χωρίς να έχει καταφέρει να πετύχει το γκολ με το οποίο θα αντιμετώπιζε τη συνέχεια με άλλον αέρα. Τώρα και οι δύο ομάδες θα ξεκινήσουν από εκεί που άρχισαν. 0-0. Έχουμε λευκή ισοπαλία λοιπόν. Για να δούμε. Και να είμαστε πάλι εδώ. Το δεύτερο μέρος άρχισε. 0-0 το πρώτο ημίχρονο. Και έτοιμοι για το δεύτερο. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα. Έπειτα από πίεση. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Τιάγκο. Γεμίζει προς τη μεγάλη περιοχή. Ίσκο. Ίσκο. Αποφασίζει να τη στείλει πίσω. Επιχειρεί το σουτ. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Ιμπραήμοβιτς. Κάνει επίδειξη τεχνικής κατάρτισης εδώ. Εξαπολύει ένα σουτ. Είχε όλο το τέρμα μπροστά του. Έκανε φοβερό σουτ από πολύ μακρινή απόσταση.
προωθεί την κάνει και φαλιά ψαράκι. Είναι γκολ, yes. Ήταν πάρα πολύ καλή η κεφαλιά, ιδανικά ζυγισμένη. Αυτός ο παίκτης είναι γνωστός για την αυταπάρνηση, αλλά και το πάθος με το οποίο πάντα αγωνίζεται και το έδειξε και τώρα. Η Ισπανία παίρνει το προβάδισμα. 1-0. Τώρα κυνηγάνε στο σκορ, αλλά υπάρχει ακόμα χρόνος για να αλλάξουν κάτι. Αν πραγματικά βέβαια το πιστέψουν. Αυτό είναι φάουλ ακριβώς στη γωνία της περιοχής. Μήπως είναι πέναλτι. Ο διαιτητής τελικά υποδεικνύει πως η παράβαση έγινε έξω από τη μεγάλη περιοχή. Επομένως είναι ελεύθερο πήγμα. Λίντελοφ φαίνεται σαν να μην το πιστεύει. Αλλά θα πρέπει να βγει εκτός πια για να συνεχίσουμε. Η επέμβαση ήταν λίγο κοινική θα έλεγα, αλλά αυτά έχει το ποδόσφαιρο. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Ισακ. Να τι πρέπει να κάνουν στον χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους. Η μόνη λύση είναι να τα παίξουν όλα. Καταλογίζεται η παράβαση εδώ. Δεν νομίζω να είχε άλλη επιλογή ο ρέφερι εδώ παρά να του δείξει την κίτρινη κάρτα. Προχωράει μόνος του. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον εδώ, δεν έπαιζαν στο ίδιο έργο οι δυο τους. Και βγάζει την μπάλα προς τα άκρα. Κρατάει χαμηλά την μπάλα εδώ. Η άμυνα δείχνει να τα πηγαίνει λίγο καλύτερα τώρα. Με αυτή την παλιά θέλει να σουτάρει με δύναμη. Το έχασε. Το ότι προηγούνται ακόμα το οφείλουν καθαρά στον goalkeeper τους. Βλέπουμε κίνηση στον πάγκο. Από ό,τι φαίνεται θα πραγματοποιήσουν αλλαγή. Και με το κεφάλι πάει για goal. Μέσα. Φοβερή αντίδραση. Τους κρατά ζωντανούς μέσα στο παιχνίδι. Όταν είναι καλό το κόρνερ και βάλεις σωστά το κεφάλι σου, ο goalkeeper δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Σε αυτή τη φάση ενήργησε σαν πραγματικός κεφαλοσφαιριστής. Έπιασε μια υπέροχη κεφαλιά και έστειλε την μπάλα εκεί που κανένας αντίπαλος δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι. Η ισορροπία αποκαταστάθηκε λίγο πριν σφυρίξει τη λήξη ο διαιτητής. Ο χρόνος κυλά, πρέπει να φέρουν την μπάλα μπροστά. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Σαούλ δεν έχει και πολύ ελευθερία κινήσεων σήμερα.
Έχω την εντύπωση. Oh, την έκανε δώρο. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Σηκώθηκε το σημειάκι εδώ. Οριακά πάντως μάλλον ήταν ουσία. Εδώ θα επιχειρήσει τη μακρινή παλιά ο goalkeeper. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Ένας με έναν. Προχωράει προς την... Με καλές προθέσεις από το σούτ. Μπράβο του. Δεν ήταν εύκολη απόκρουση. Εδώ τα χρειάστηκε λίγο ο goalkeeper, αλλά μπράβο του. Τιάγκο εκτελεί με πάσα τελικά. Φοβερός έλεγχος της μπάλας. Θα επιχειρήσει ένα σουτ. Είναι μέσα. Αυτό πραγματικά δεν υπάρχει. Αυτό δεν πιανόταν ούτε με σφαίρες. Νομίζω ότι στο ποδόσφαιρο είναι πολύ σημαντικό να δράσει ενστικτοδός. Ξέρουμε ότι όλοι οι μεγάλοι striker έχουν φοβερό ένστικτο.